Ντέμι Νικολάου, έχουμε απεργία στα νοσοκομεία 8 ώρες την επόμενη Τετάρτη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Σωστά, δεν κάνουν πίσω οι 6 συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟΣ, ΕΚ, ΠΑΣΗ, ΔΙ, ΔΕΟ, ΠΑΣΗΚΙ και ΠΑΣΗΝΟ και προχωρούν κανονικά στην 8ωρη παγκύπρια απεργία που έχουν εξαγγείλει για τις 25 Οκτωβρίου. Η απεργία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι σε όλα τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ. Και σε αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού που εργάζονται σε αυτά. Πριν από λίγο, οι συντεχνίες προχώρησαν σε δηλώσεις και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους έχουν λάβει αυτήν την απόφαση. Όπως αναφέρθηκε, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της άρνησης του ΟΚΙΠΗ να προχωρήσει στη σύναψη συλλογική σύμβασης για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο οργανισμός, αλλά και είναι αποτέλεσμα προβλημάτων τα οποία χρονίζουν. Ενώ τα τελευταία 2 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, γίνονται συζητήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν λοιπόν την παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το βασικό δικαίωμα των εργαζομένων, όπως σημειώνουν, να διασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα μέσω μιας συλλογικής σύμβασης να εφαρμοστεί στην πράξη. Μάλιστα. Να δούμε και τις δηλώσεις. Ντέμι Νικολάου, σε ευχαριστούμε. Έχουμε βιώσει μια επαναλαμβανόμενη έλλειψη πρόθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τη διεύθυνση του οργανισμού για να συνδράμει με θετική διάθεση στη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης. Δυστυχώς εδώ και 2 χρόνια συζητούμε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι οργανώσεις μας και οι εργαζόμενοι έχουν κάνει πάρα πολύ υπομονή όλων αυτών το χρονικό διάστημα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να συνεχιστεί ο εκφυλισμός αυτής της διαδικασίας. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση σε έναν ημικρατικό οργανισμό. Το Υπουργείο Εργασίας δίνει κίνητρα στους ιδιώτες για να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις. Και εδώ έχουμε έναν ημικρατικό οργανισμό που δεν έχει υπογράψει ακόμη συλλογική σύμβαση. Τα αυτονόητα δηλαδή.